Και κύριε, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Σήμερα οι αναλύσεις ταξιδεύουν δυτικά και πηγαίνουν στο Δήμο Χαλκιδόνας, ο οποίος προέκυψε το 2011 από τη συνένωση τριών Δήμων, του Αγίου Αθανασίου, των Κουφαλίων και της Χαλκιδόνας, και σύμφωνα με το σχέδιο του Καλλικράτη, αριθμεί περίπου 33-34.000 μόνιμους κατοίκους. Η έδρα του είναι τα Κουφάλια, η ιστορική έδρα είναι η Γέφυρα. Δήμαρχο έχει τον κύριο Γιάννη Τσουκνιδά, ο οποίος είναι δίπλα μου και θα συνομιλήσουμε σήμερα στις αναλύσεις, ο οποίος δεν θα είναι εκ νέου υποψήφιος στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, και θα ξεκινήσω από αυτό πριν πάμε σε οτιδήποτε άλλο. Καλησπέρα, κύριε Τσουκνιδά. Καλησπέρα. Σας έφαγε ο Κλισθένης? Από την αρχή ως ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και ως δήμαρχος, συμμετέχοντας σε όλα τα συνέδρια της ΚΕΔΕ, όχι μόνο εγώ, αλλά και η πλειοψηφία των αιρετών της αυτοδιοίκησης ήταν κατά του νέου συστήματος της απλής αναλογικής. Όχι για άλλο λόγο. Ο λόγος είναι ότι δεν θα υπάρχει διοίκηση την επαύριο. Και πολύ απλά. Για να ασκήσει την απλή αναλογική πρέπει να υπάρχει κουλτούρα. Και κουλτούρα δεν έχουν ούτε οι αυτοδιοικητικοί, αλλά ούτε και ο λαός μας. Αφοριστικό δεν είναι αυτό? Ίσως μετά από κάποια χρόνια μπορεί να αποκτήσουμε. Ναι. Σήμερα και ειδικά για τους Δήμους τους περιφερειακούς, ναι, όπως είναι ο Δήμος Χαλκιδόνας και πολλοί άλλοι, είναι, ναι, πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί ακόμα υπάρχει... Εκτός η κυβέρνηση ο Τσίπρας με τον Καμένο, είχαμε τρικοματική στην προηγούμενη φάση και δεν μπορείτε να συνεννοηθείτε πέντε άνθρωποι τώρα. Υπάρχει ακόμα ο κακός νοούμενος τοπικισμός. Και είναι μια ασθένεια η οποία δεν έχει γιατρευτεί. Και ειδικά για τους Δήμους περιφερειακούς θα υπάρχει έντονο πρόβλημα. Ο τοπικισμός σε απλά ελληνικά είναι το χωριό μου, όπως συνηθίζουμε είναι να λέμε. Είναι το χωριό μου. Ναι. Ακούγοντας ποτέ σε ένα ανέκδοτο, λέει σε ένα κυλικό κόμβο, ποιος έχει προτεραιότητα, αυτός που μπαίνει ή αυτός που βγαίνει? Και λέω, κύριε, κάτοικος του χωριού. Αυτός που είναι το χωριό. Ναι. Αυτός που είναι το χωριό. Διάβαζα την ανακοίνωσή σας και τη βρίσκω πάρα πολύ σκληρή. Δηλαδή, λόγω του εκλογικού νόμου, του νέου εκλογικού νόμου, δεν θα είναι ούτε ο Δήμαρχος ούτε η παράταξη υποψήφοι, γιατί ο εκλογικός νόμος υποθάλπει την έκφραση πολλών φιλοδοξιών και επιδιώξεων. Το φιλοδοξιών δεν το βρίσκω κακό. Το επιδιώξεων. Ανθρώπινο, ναι. Θα ζητήσω διευκρινίσεις για το επιδιώξεων. Ναι. Ακραίων τοπικισμών, το είπατε. Ακόμα και μυστικών κάτω από το τραπέζι συνδιαλλαγών. Τι εννοείτε? Θα σας πω. Ήδη από τους υποψηφίους που υπήρχαν πριν από 3-4 μέρες, ένας υποψήφιος από τη Χαλκιδόνα έχει συνδέσει με μια ανακοίνωση με τον υποψήφιο του Αγίου Αθανασίου ότι θα συνεχίσουν μαζί κάτω από ένα πλαίσιο συμφωνίας. Τώρα, το τι ακριβώς θα είναι αυτή η συμφωνία, τι κρύβει κάτω το τραπέζι, δεν το ξέρουμε. Το να συμφωνεί κάποιος προεκλογικά με κάποιον, γιατί είναι μεμπτό? Ένωση δύο παρατάξεων. Ναι, έχει διαφορά. Είναι κακό. Δύο αρχηγών. Ναι. Έχει διαφορά. Δεν ξέρω αν ξέρετε τίποτα περισσότερο. Εγώ έτσι όπως τα ακούω δεν μου ακούγεται κακό. Θα το δείξει η πορεία. Εκτός αν ετοιμάζετε κάτι άλλο να κάνετε. Όχι, δηλαδή, δεν ετοιμάζω κάτι άλλο. Υπάρχει περίπτωση να σας δούμε στη δεύτερη εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης υποψήφιο? Όχι, γιατί ήδη έχω δεχτεί προτάσεις και τις προηγούμενες φορές και δεν έχω κατεβεί. Σίγουρα. Η θέση μου είναι ξεκάθαρη. Βλέπω ότι η γνωριμία σας είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Ναι, ασχολούμαι αρκετά χρόνια με την τοπική αυτοδιοίκηση, με τα κοινά, με τη διοίκηση. Αλλά όχι, έχω ξεκαθαρίσει ότι δεν θα είμαι υποψήφιος. Σίγουρα. Σιγουρότατα. Κύριος Καραμαλής, τι λέει για αυτό που κάνετε? Εντάξει, ο κύριος Καραμαλής είναι ένας ηγέτης του μεσαίου χώρου. Διοίκησε τη χώρα. Έχουμε προσωπικές σχέσεις, αλλά για τον τομέα αυτό δεν έχουμε κουβεντιάσει καθόλου. Ούτε με τον κύριο Μητσοτάκη έχετε μιλήσει? Σε γενικές γραμμές, ναι, αλλά για την κάθοδό μου, όχι. Αν και προτάθηκε να κατεβώ και είπα, απάντησα όχι. Μάλιστα. Να πάμε στα θέματα του Δήμου. Βεβαίως. Καταρχάς θέλω να σας δείξω ένα θέμα το οποίο το ξέρετε και ο τίτλος του είναι «Μπαζότοπος με σύμβρια». Είναι θέμα το οποίο χρονίζει. Το ρεπορτάζ το έκανε ο Νίκος Αβουκάτος. Θα το δούμε μαζί και θα ζητήσουμε την απάντησή σας. Να κουβεντιάσουμε για όλα αυτά που συμβαίνουν σε όλη την αυτοδιοίκηση και σε όλη την επαρχία. Πάμε να δούμε το θέμα.
Σακιά με μπάζα, κυρίως οικοδομικά υλικά, πετάγονται ανεξέλεγκτα σε περιοχή της Νέας Μεσημβρίας του Δήμου Χαλκιδόνας. Οι εικόνες προκαλούν απογοήτευση και παράλληλα ανησυχία, καθώς βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Είχε σκουπιδότοπος και όπως έγινε, λέει, δεν διαψεύτηκα. Και εδώ δίπλα είχε κι άλλες αυτές κομματερές. Τις οποίες με διάφορα μπάζα, με αυτά και επαγγελματικά το ρίχνουν αυτό. Δεν είναι έτσι. Ποιοι έρχονται και αδειάζουν? Άδωλοι και αμάρτωλοι έρχονται εδώ πέρα. Από πού θες? Εγώ είδα ταμπέλες και κάτι φωτογραφίες και κάτι αυτά από τις Σικές, από τη Θεσσαλονίκη, ανατολικά τη Θεσσαλονίκη, εμείς είμαστε δυτικά δηλαδή. Έρχονται και ρίχνουν εδώ πέρα. Προβληματισμό όμως προκαλεί και το γεγονός ότι σε απόσταση αναπνοής βρίσκονται και γεωτρήσεις υδροδότηση της Νέας Μεσημβρίας. Ειδικό είναι ότι βρισκόμαστε λίγα μόλις μέτρα από μία από τις 9 γεωτρήσεις, μου είπατε. Έτσι ακριβώς είναι. Η μία είναι αυτή και η μία είναι μπαίνοντας εδώ μέσα, προς το σκουπιδότοπο, ας πούμε. Εντάξει, γιατί είναι εδώ όλο σκουπιδότοπος ήταν, όλα. Αυτή εδώ τώρα, η γεώτρηση. Αυτή η γεώτρηση την νεκρώσανε τώρα. Αυτή την νεκρώσανε. Άρα δεν δουλεύει η γεώτρηση. Αυτή δεν δουλεύει, δεν είναι ενεργή. Η άλλη όμως από εκεί είναι ενεργεία. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη συγκεκριμένη περιοχή, έγινε πριν από 10 χρόνια αποχωμάτωση για να εκτελεστούν εργασίες αποχέτευσης στον Άγιο Αθανάσιο. Η περιοχή που βλέπετε πριν από χρόνια σκάφτηκε, με αποτέλεσμα σήμερα να έχει μετατραπεί σε έναν απέραντο μπαζότοπο. Είχαμε κάποια εξέλιξη, γιατί έχουμε μεσολαβήσει λίγες μέρες που ήρθε ο Νίκος από κάτω. Το φαινόμενο αυτό δεν είναι μόνο στη Μεσημβρία και δεν είναι μόνο στο Δήμο Χαλκιδόνος. Είναι σε όλη την Ελλάδα. Είναι σε όλη την Ελλάδα. Έχει αργήσει πολλά χρόνια ο κεντρικός σχεδιασμός, τα πράσινα σημεία, τα λεγόμενα που υπάρχουν στην Ευρώπη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Και από τη στιγμή που έχει μπει και ένα κόστος για κάθε κρέμισμα παλιού οικίματος που πρέπει να πάνε στα αντίστοιχα μέρη και υπάρχει το κόστος αυτό, πολλοί προσπαθούν βράδυ και ρίχνουν τα μπάζα όπου βρούνε. Mm-hmm. Εδώ όμως για να μπορεί να υπάρξει αστυνόμευση, θα πρέπει να υπάρχει ήδη δημοτική αστυνομία, η παλιά αγροφυλακή η οποία έλεγχε τα πράγματα δεν υπάρχει τώρα. Mm-hmm. Και αν κάποιοι κάτοικοι δεν τα δουν και δεν τα καταγγείλουν στο Δήμο ή απευθείας στην αστυνομία, πώς να το προστατεύσουμε? Καταγγελία, όταν λέτε, εννοείται είδα το τάδε όχημα. Ακριβώς. Με τον τάδε αριθμό κυκλοφορίας να κάνει αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Οι ναι. πινακίδες υπάρχουν, ότι απαγορεύεται. Εμείς τώρα ήδη σχεδιάζουμε πράσινα σημεία, ένα κεντρικό είναι στα κουφάλια ναι. και σε κάθε δημοτική κοινότητα θα υπάρχει το αντίστοιχο πράσινο σημείο. Πράσινο έχει σημείο σημαίνει από την περιφέρεια. Το ογκώδη μου, έτσι. Ναι. Φέρνει ό,τι είναι από παλιά έπιπλα, από παλιά υλικά. Στο Δήμο αυτή τη στιγμή έχουμε για ανακύκλωση λευκές συσκευές. Mm-hmm. Υπάρχουν σημεία τα οποία ψυγεία, τηλεοράσεις τα πηγαίνουν και τα συγκεντρώνουν και τα παίρνει η εταιρεία. Mm-hmm. Για τα ρούχα. Για τα ρούχα, ό,τι mm-hmm. είναι από παλιά. Αλλά αυτά τα ογκώδη όμως θα πρέπει να πάνε στα αντίστοιχα σημεία, να γίνει η ανάλογη επεξεργασία και κάποια τα οποία θα πρέπει να πάνε στους χώρους τους κατάλληλους και κάποια ναι. να πάνε για να κυκλώσουν. Αυτό θα μπορέσει να δουλέψει, ενώ και Σαββατοκύριακο. Επίσης είναι κοντά, είναι στο Βεληνικές όλων των δημοτικών διαμερισμάτων. Αυτό το ρωτάω σε όλους τους δημάρχους. Ναι. Για ποιο λόγο? Γιατί αν πρέπει να κάνει κάποιος 20, 25, 30 χιλιόμετρα, το ξέρω. Δεν θα το κάνει. Ναι, δεν θα το κάνει. Γι' αυτό ακριβώς σας είπα προηγουμένως ότι το κεντρικό σημείο θα είναι σε ένα σημείο στα κουφάλια. Και θα υπάρχει σε κάθε δημοτική κοινότητα, σε οικόπεδο του Δήμου, μικρότερα, τα οποία θα πηγαίνουν εκεί. Όμως θα πρέπει να γίνει πιο αυστηρότερο ο έλεγχος σε αυτούς που αναλαμβάνουν να γκρεμίσουν παλιές οικοδομές. Ναι. Θα πρέπει να πηγαίνουν στα σημεία τα οποία είναι ορισμένα, να πηγαίνουν ό,τι είναι μπάζα και οτιδήποτε ναι. άλλο είναι για από αυτή την επεξεργασία. Ναι. Άλλο θέμα, στα άλλα δημοτικά διαμερίσματα. Ελάτε να δούμε μαζί λακκούβες, αποχετευτικά. Υπάρχουν και από αυτά. Έτσι, υπάρχουν. Είναι μέσα σ' άκρη γνωστά ό,τι συμβαίνει παντού. Απλώς να πούμε το εξής, ότι κάποιες πληγές είναι πολύ παλιές, πάρα ναι. πολύ παλιές. Κάποιες είναι τώρα, αλλά όταν γίνει δυστυχώς στη χώρα μας, όταν χαλάσει ένας δρόμος για να γίνει ένα δίκτυο ίδρυυσης ή αποχέτευσης, η πληγή δεν είναι η άσημη. Πάντα θα υπάρχουν καθυζήσεις οι οποίες δημιουργούν προβλήματα. Να το δούμε λίγο βεβαίως, το θέμα βεβαίως, και θα απαντήσουμε σου. Βεβαίως. Σε άθλια κατάσταση βρίσκεται το οδικό δίκτυο του Αγίου Αθανασίου στον Δήμο Χαλκιδόνας. Οι οδηγοί προσπαθούν να αποφύγουν τις λακκούβες. Δρόμοι είναι χάλια, όλα είναι χάλια. Άμα γυρίσετε μέσα στο χωριό να δείτε τι γίνεται.
Τι γίνεται? Έχει λακκούδες πολλές, έχει πάρα πολλές. Πολύ χάλια κατάσταση στο τοπικό δίκτυο. Είναι πραγματικά από τότε που σκάψανε για να κάνουν την αποχέτευση. Ναι, είναι σε πολύ πολύ χάλια κατάσταση. Δηλαδή, παντού μεγάλες λακκούδες, όχι απλά λακκούδες. Έχει τύχει πολύ γνωστοί, έχουν πάθει ζημιές στα αυτοκίνητά τους. Έχουν σκάσει λάστιχα, έχουν στραβώσει ζάντες και καμιά φορά ο Δήμος δεν τα αναλαμβάνει κιόλας. Και μέσα στον Άγιο Αθανάσιο υπάρχουν κάποιες λακκούδες, αλλά και εκτός. Δηλαδή, εγώ τώρα που κάθομαι στη Μεσημβρία, Νέα Μεσημβρία, πηγαίνοντας τώρα από εδώ για Νέα Μεσημβρία, έχει λακκούδες που άμα πέσει το αυτοκίνητο μέσα και δεν τις ξέρεις, μπορεί να το σπάσει το αυτοκίνητο, να το ρημάξεις. Μιλάμε για τεράστιες λακκούδες. Έχει λακκούδες, τις κλείνει ο Δήμος όποτε μπορεί. Ό,τι μπορεί, κάνει γενικότερα στις λακκούδες ο Δήμος. Τουλάχιστον μέσα στο χωριό. Ιδιαίτερα επικίνδυνη για τους διερχόμενους οδηγούς είναι η μεγάλη λακκούβα που βρίσκεται στον δρόμο Αγίου Αθανασίου Νέας Μεσημβρίας. Εάν πέσει άλλος άνθρωπος εδώ πέρα μέσα, μπορεί να έχει ζημία. Απλά πράγματα. Τώρα, πόση ζημία? Ανάλογα στην οδήγηση που έχει. Αν τρέχει πολύ, εάν δεν γνωρίζει, αν δεν είναι σωστός οδηγός και καλός οδηγός έμπειρος, μπορεί να πάθει ζημία χοντρή. Στη γέφυρα, οι κάτοικοι αναμένουν να τεθεί σε λειτουργία το δίκτυο αποχέτευσης, αν και έχει περάσει αρκετός χρόνος από την ολοκλήρωση των εργασιών. Δεν τοποθετήθηκε το δίκτυο, δεν ολοκληρώθηκε δεν το δίκτυο. Το δίκτυο το κάνω εγώ αν τοποθετήθηκε. Το δίκτυο το βάλανε πριν 5 χρόνια, ας πούμε. Τώρα τι γίνεται? Τώρα δεν υπάρχει σε λειτουργία τίποτε. Δεν δουλεύουν αποχέτευσης. Οι κάτοικοι, όπως λένε, νιώθουν παραμελημένοι συγκριτικά με όσα γίνονται στην έδρα του Δήμου Χαλκιδόνας, που είναι τα Κουφάλια. Περισσότερα έργα γίνονται στα Κουφάλια από ότι εδώ. Αν γυρίσει στο χωριό, όλοι οι δρόμοι έχουν να φτιαχτούν καθώς κάναν τα έργα του αγωγού και τις αποχετεύσεις του χωριού μας. Άμα δεις, όλοι οι δρόμοι είναι χατακομμένοι. Στο Βαθύλακο δεν υπάρχουν παιδικές χαρές και τα παράπονα των κατοίκων είναι πολλά. Αποχέτευση εδώ ολοκληρώθηκε? Σε ποια φάση βρίσκονται οι εργασίες? Δεν έχει τελειώσει. Τώρα τα συνεργεία εργάζονται για να την τελειώσουμε. Έχουν καταστραφεί όλες και δεν υπάρχουν ούτε λεφτά ούτε υποδομές. Αποτέλεσμα τα παιδιά που παίζουν. Που παίζουν μέσα στα σχολεία. Τα μωρά στα νηπιαγωγεία και μετά οι μητέρες θα πάρουν το αυτοκίνητό τους και θα πάνε σε άλλα χωριά να παίξουν τα μωρά. Ικανοποιημένοι όμως δηλώνουν οι κάτοικοι στα Κουφάλια. Καθαριότητα, φωτισμός, όλες οι αρχές κάνουν τον καλύτερο αγώνα που μπορούν να κάνουν. Έχουμε καλά αποτελέσματα. Η δημοτική αρχή κάνει ό,τι είναι δυνατόν. Νομίζω ότι ο Δήμος λειτουργεί άψογα, όλα είναι ωραία, όλα είναι καλά. Τι να σας πω? Τα βλέπω τα πάντα ότι είναι σωστά. Και δίνω συγχαρητήρια στον Αντιδήμαρχο που ασχολείται με το θέμα της καθαριότητας των Κουφαλιών. Είμαστε καθαριότητα, βαμμένα τα πάντα, περιποιημένα. Δεν έχω ιδιαίτερα παράπονα εγώ. Μέσα από τις εικόνες αυτές δικαιολογούνται οι διαμαρτυρίες των κατοίκων σε αρκετές περιοχές του Δήμου, οι οποίοι ζητούν να επουλωθούν οι άνοιχτες πληγές και να υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές για την καλύτερη ποιότητα ζωής τους. Τώρα, Δήμαρχε, μπορείτε να μου πείτε πώς είναι δυνατόν στα Κουφάλια να πλέκουν το εγκόμιό σας? Είναι πολλά τα ερωτήματα. Όχι, και σε όλα τα χωριά και εκεί έχουν θετική απήχηση. Έχουν δίκιο κάποιοι που διαμαρτύρονται για κάποια πράγματα. Να ξεκινήσουμε από τη γέφυρα λίγο. Να ξεκαθαρίσουμε δύο πράγματα. Ναι. Πρώτον, ο Δήμος Κουφαλίων είναι από το 1948. Ναι. Έτσι, είναι Δήμος από το 1948. Άρα, ως Δήμος είχε προχωρήσει πολλά έργα πριν τον Καλλικράτη και πριν τον Καποδίστρια. Εννοείται ότι άλλη αντιμετώπιση είχε ένας Δήμος, άλλη μια κοινότητα. Μια κοινότητα. Ναι. Και ο πληθυσμός του Δήμου Κουφαλίων είναι η πιο μεγάλη πόλη, είναι τα Κουφάλια. Ναι. Άρα τα έργα είχαν γίνει πολύ πιο μπροστά. Mm-hmm. Όσον αφορά τα κονδύλια τα οποία έχουμε εφαρμόσει τα τελευταία πέντε χρόνια. Είναι ισομερώς κατανεμημένα. Τα έχω δώσει στο Δημοτικό Συμβούλιο αρκετές φορές, αλλά και στον απολογισμό τετραετίας που έκανα. Και τα πιο πολλά είναι στον πρώην Δήμο Αγίου Αθανασίου, μετά έρχεται ο Δήμος, πρώην Δήμο Χαλκιδόνας και μετά τα Κουφάλια. Μάλιστα. Και σε ΕΣΠΑ και σε ίδιους πόρους. Να πάμε στα επιμέρους. Τι γίνεται, τη γέφυρα? Για τη γέφυρα. Γιατί λοιπόν, δεν είναι συνδεδεμένη στο αποχέτευτικό? Η αποχέτευση της γέφυρας έγινε παραλαβή του έργου πριν από ένα μήνα. Ο αγωγός που θα συνδέει, γιατί θα πηγαίνουν τα λίμματα στην ΕΙΑΘ, που έχει στη Σύνδο το βιολογικό, έχει τελειώσει το έργο, μένει να συνδέσει η ΔΕΗ το αντιλιοστάσιο και θα συνδεθούμε με την ΕΙΑΘ.
έχουμε κουβεντιάσει τα θέματα της σύνδεσης, γιατί θα πάνε εκεί με κοστολόγιο. Ναι. Κάποια πράγματα δεν μπορούν να γίνουν ούτε αυτόματα, ούτε διαμαγείας. Mm-hmm. Όλα έχουν τη σειρά τους και όλα προχωρούν κανονικά. Πιέζω και εγώ τη ΔΕΗ, προθέσει καμιά επικοινωνία για να συνδέσει τον τηλεοστάσιο για να γίνει σύνδεση. Ακολουθούν μετά το Βαθύλακο και η Μεσύμβρια. Γιατί οι αποκτεύσεις και εκεί τελειώνουν, ναι. Το δίκτυο είναι έτοιμο και μόλις τελειώσει η σύνδεση της γέφυρας θα συνδεθούν και ο Βαθύλακος και η Μεσύμβρια. Τώρα, όταν γίνονται τα έργα αυτά εδώ, όσο και είπα και προηγουμένως, να γίνει οι πληγές να γίνουν όσο γίνεται καλύτερα με τον καιρό, θα κάτσει το υπέδαφος. Για το αποχαιρετευτικό λέτε και τις επεμβάσεις στο δρόμο. Για τις επεμβάσεις. Αυτή η απάντηση ισχύει και για το δίκτυο του Αγίου Αθανασίου. Το Αγίου Αθανασίου το δίκτυο έγινε πριν από 15 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, επί κυρίου Ραμπατζή. Τότε ο εργολάβος έκανε μια δουλειά, έχει κάτσει. Εμείς παρεμβαίνουμε συνεχώς. Αυτή τη στιγμή τρέχουν δύο μελέτες. Η μία έχει αποκατάσταση αναδημοτική ενότητα και παρεμβαίνουμε στις λακκούβες που υπάρχουν και σε σημεία άλλα. Ναι. Και η άλλη είναι γύρω στις 600.000 ευρώ που γίνεται ασφαλτοστρώσεις σε όλο το Δήμο Χαλκιδόνος. Mm-hmm. Μάλιστα. Για να πάω τώρα σε κάποια θέματα τα οποία έχω σημειώσει εγώ. Τι έγινε με τον βιολογικό σταθμό? Έχετε εγκαινιάσει στις αρχές Μαρτίου βιολογικό? Ναι, στη Χαλκιδόνα. Εξυπηρετεί μόνο τη Χαλκιδόνα, ο συγκεκριμένος βιολογικός? Αυτός θα εξυπηρετεί τη Χαλκιδόνα, ναι, και το Άδενδρο. Ναι. Το Άδενδρο είναι και αυτό μια δημοτική κοινότητα με 2.200 κατοίκους. Mm-hmm. Είναι αρκετά μεγάλη κοινότητα, από τις μεγαλύτερες του Δήμου. Ναι. Δημοπρατείται το έργο της αποχέτευσης 10 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο είναι έτοιμο. Ναι. Ο γωγός σύνδεσης για να συνδέσει τα λίμματα της Χαλκιδόνας. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε ένα μεγάλο κομμάτι της Χαλκιδόνας για να μπορέσει να συνδεθεί τουλάχιστον η μισή Χαλκιδόνα, mm-hmm, για να έχουμε κάποια έσοδα. Γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα. Να. Δεν γίνονται όλα. Καλά, χωρίς λεφτά δεν γίνεται τίποτα. Ενός βιολογικού είναι μεγάλο. Χρόνος ορίζοντας ο χρονικός αποπεράτωσης αυτού του σχεδίου? Επειδή η μελέτη της Χαλκιδόνας ήταν παλαιά, ξεκίνησε το 2004, έχει πολλές ατέλειες. Ναι. Τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται τα ξεπερνάμε σε συνεργασία με την διαχειριστική αρχή αλλά και με τον εργολάβο, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Πιστεύουμε ότι μέσα στο καλοκαίρι θα τελειώσει το αντιλιοστάσιο για να μεταφέρουμε τα λίμματα του μισού οικισμού της Χαλκιδόνας, mm-hmm, και να μπορέσουμε έτσι να λειτουργήσει και να έχουμε κάποια έσοδα. Γιατί ο βιολογικός είναι ένα σύγχρονο έργο που αν δεν λειτουργήσει θα έχουμε προβλήματα. Αυτή τη στιγμή δέχεται λίμματα μόνο από βιτιοφόρα. Ναι. Τα οποία είναι... Θα καταστραφεί αν δεν λειτουργήσει. Το ξέρω. Το ξέρω πολύ καλά. Την έχουν πάθει αλλού. Το ξέρω πολύ καλά. Την είχαμε πάθει παλιά και στα Κουφάλια. Γιατί, ναι, είχε γίνει ο βιολογικός και μετά έγινε αποκτεύσεις από 3-4 χρόνια. Ναι. Μιλάμε για το 1994. Ναι. Εκείνη την εποχή είχαν, ναι, γίνει τέρατα και ζημιά. Κάποιοι φτιάχναν, ναι, βιολογικούς και δεν μπορούσαν να κουμπώσουν, ναι, το αποχετευτικό. Ναι, κοιτάξτε, ναι, δεν πάθηκε καμία ζημιά, ναι, ναι, στα καλά καθούμενα. Τι γίνεται με το δίκτυο φυσικού αερίου? Τα Κουφάλια έχουν αέριο τώρα? Το δίκτυο φυσικού αερίου. Όταν παρέλαβα το Δήμο το 2014, ήταν συνδεμένο μόνο η Αχίαλος. Ναι. Με επαφές που κάναμε την ΕΔΑΘΕΣ και με το αέριο που υπήρχε τότε σε δημόσιο τομέα, προχωρήσαμε στη σύνδεση στη Μεσύμβρια και στα Κουφάλια. Ναι. Ήδη αρχίζει η μελέτη για να συνδεθεί η Χαλκιδόνα και, ναι, ο Άγιος Αθανάσιος. Όταν λέμε συνδέθηκαν τα Κουφάλια, παραδείγματος χάρη που λέτε, τα Κουφάλια τι, στο Δημαρχείο έχετε αέριο ή όλα τα έχουμε Κουφάλια? Έχουμε αέριο στο Δημαρχείο. Όλα τα Κουφάλια, όχι, ή μόνο το Δημαρχείο? Όχι, δεν είναι. Αυτή τη στιγμή στα Κουφάλια είναι γύρω στα 100 σπίτια έχουν συνδεθεί. Και τα σχολεία προχωρούν οι αιτήσεις δηλαδή. Ναι, ναι, προχωρούν οι αιτήσεις. Και συνδέονται στο δίκτυο. Θα είναι αυτό σε βάθος πενταετίας. Ο σχεδιασμός, ναι, είναι σε βάθος πενταετίας. Η Μεσύμβρια έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Τα Κουφάλια είναι με CNG, ναι, δεν είναι με μόνιμη σύνδεση. Ναι. Είναι με σταθμό. Το ίδιο είναι και η Χαλκιδόνα, ναι, και Άγιος Αθανάσιος. Δεν γίνεται να το πάτε λίγο πιο γρήγορα? Έχετε κρύο? Δεν είναι θέμα δικό μας. Μακάρι να μπορούσε να γίνει. Πετρέλαια είναι πανάκριβα. Ναι, ναι, ειδικά είναι, και υπάρχει μια μεγάλη εξοικονόμηση πόρων από το φυσικό αέριο. Ναι. Ήδη όσοι έχουν συνδεθεί είναι ευεργετημένοι, γιατί έχουν νιώσει οικονομία. Mm. Αναφέρεστε σε νοικοκύρωμα των οικονομικών στο Δήμο. Βεβαίως. Από... Όταν λέτε νοικοκύρεμα οικονομικών, εννοείται τι? Ότι δεν ήταν σωστή διαχείριση της προηγούμενης διοίκησης, ότι εσείς τα διαχειριστήκατε καλύτερα? Ξέρετε, πολλές φορές λένε στους δημάρχους, μήπως
βάλατε καβούρια στην τσέπη σας, δεν βγάζατε λεφτά να κάνετε όσα θα μπορούσατε να κάνετε μακριά, για να εμφανίσετε καλά τα οικονομικά σας. Από μένα αυτού του είδους η σχέση. Κοιτάξτε, όταν ανέλαβα το Δήμο το 2014, 1 Σεπτεμβρίου, είχαμε κάνει μια απογραφή των εσόδων, των εξόδων και των υποχρεώσεών μας, δικαστικά και ό,τι άλλο ήταν. Λοιπόν, τότε το χρέος ξεπερνούσε τα 12 εκατομμύρια ευρώ. Mm. Από αυτές ήταν πολλές δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες ήταν από τους πρώην δήμους του Καποδίστρια. Mm-hmm. Ειδικά ο πρώην δήμος Χαλκεδόνας είχε πάρα πολλά χρέη δικαστικά. Mm. Λοιπόν, από την πρώτη στιγμή έκανα μια επαφή με το Υπουργείο Εσωτερικών και μπόρεσα μέχρι τέλος του έτους του 2014 να εντάξω περίπου τις 700.000 στα ληξιπρόθεσμα. Mm-hmm. Αυτό ακολούθησε και το 2015 και το 2016. Πέρα από αυτό όμως, αν δούμε τους ετήσιους απολογισμούς και συλλογισμούς, έχουμε μείωση των εξόδων μας, των εξόδων διαχείρισης, κατά 1 εκατομμύριο. Άρα, έχοντας την απολογισμό που έκανα τον Σεπτέμβριο του 2018, στα 4 χρόνια λειτουργίας του Δήμου με τη διοίκηση τη δική μου, έχουμε τον προπολογισμό από 15 εκατομμύρια να πάει στα 22. Ναι. Οι υποχρεώσεις μας από τα 12 να πέφτουν στα 3,5 εκατομμύρια και αυτές οι πιο πολλές είναι από τα δάνεια τα οποία εξοφλούνται κανονικά. Ναι. Και το ταμείο μας από 1,5 εκατομμύριο να πάει στα 8 εκατομμύρια. Τα έργα γίνονταν με λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε ανεβάσει το τεχνικό πρόγραμμα από 400.000 πριν το 2014 στα 4 περίπου εκατομμύρια. Ναι. Που σημαίνει ότι βάζουμε και ίδιους πόρους από την εξοικονόμηση που κάνουμε. Ήσασταν απορροφητικοί δηλαδή. Ναι. Αλλά κυρίως όμως είναι τα έργα τα οποία είναι στο ΕΣΠΑ, στα Leader και σε όλα αυτά τα προγράμματα. Άμα δεν ήταν Ευρωπαϊκή Ένωση, μου φαίνεται διακοσμητική θα ήσασταν η Δήμαρχη. Ναι, γιατί. Δεν θα είχατε δουλειά γιατί να κάνετε. Γιατί έχω πει άπειρες φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί ειδικά οι νέοι τώρα που θέλουν να είναι υποψήφοι δήμαρχοι και δήμαρχοι αύριο να διοικήσουν είτε σαν δημοτικοί σύμβουλοι είτε σαν αντιδήμαρχοι, νομίζουν ότι η αυτοδιοίκηση μπορεί να κάνει τα πάντα. Η αυτοδιοίκηση είναι ένας θεσμός ετεροδιοίκησης που δυστυχώς είναι υποχρεωμένη να λειτουργήσει στο θεσμικό πλαίσιο το νομικό που βάζει η εκάστοτε κεντρική εξουσία. Και χωρίς λεφτά. Δήμαρχε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και εσείς, καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Εδώ κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε.